Εξελίξει στο ενεργειακό μέτωπο. Το αμέσω επόμενο διάστημα προανήγγειλε από το ΡΑΔΙΟ πρώτο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που έκανε λόγο για ενδιαφέρον εταιριών σε σχέση με την προοπτική η Ανατολική Μεσόγειο να καταστεί εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματο ΖΟΡ από την Ιταλική Εταιρεία ΕΝΗ στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ απασχόλησε σχεδόν όλες τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, στο βαθμό που η εν λόγω εξέλιξη αναβαθμίζει ενεργειακά την περιοχή. Μπορώ να το αναφέρω δημόσιο ότι αναβαθμίζει και το ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείε στην περιοχή μας, τα πρόσφατα αποτελέσματα. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα, θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις στο μέσο επόμενο διάστημα. Κομβικό αναμένεται να είναι το φθινόπορο σε επίπεδο τριμερών συνεργασιών Κύπρου-Ελλάδα-Εγύπτου και Κύπρου-Ελλάδα-Ισραήλ. Το Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη τριμερή συνάντηση Αναστασιάδη-Τσίπρα-Νετανιάχου στη Λευκοσία, αφού προηγηθεί τον Οκτώβριο επίσκεψη του Πρωθυπουργού τη Ελλάδα στο Ισραήλ. Τον Δεκέμβριο αναμένεται να γίνει νέα τριμερή συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να γίνουν με κάποια συγκεκριμένα κράτη τριμερεί ή τετραμερεί. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κάποιε ευαίσθητα θέματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί άριστε σχέσει με όλα τα κράτη τη περιοχή μπορεί και διαδραματίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο επανέλαβε ότι ο ενεργειακό σχεδιασμό τη κυβέρνηση συνεχίζεται κανονικά. Ανέφερε ότι ο Υπουργό Ενέργεια θα μεταβεί σύντομα στο Παρίσι για επαφέ με την Total, που προέβησε γεωλογικές γεωλογικέ και γεωφυσικέ έρευνε στο οικόπεδο 12, και ακολούθω θα ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, ο Γιώργο Λακοτρίβη θα έχει συνάντηση με την εταιρεία BG, που πρόσφατα εξέφρασε ενδιαφέρον για το κυπριακό φυσικό αέριο.